Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 7 Νοεμβρίου 2024 και πάμε να δούμε τις ειδήσεις μας πώς διαμορφώνονται μέχρι τώρα. Ένυψε τα σχήρας του χθες ο αρμόδιος υφυπουργός Νικόλαος Σταχιάος για τη συνέχεια του έργου του φράγματος Κόρης Γεφύρη, ρίχνοντας το μπαλάκι στην περιφέρεια, θεωρώντας την υπεύθυνη για την εκτέλεση αντιπλημμυρικών έργων, η μη εκτέλεση των οποίων έχει κολλήσει το φράγμα. Αυτό έγινε στη Βουλή, στη διάρκεια επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, του βουλευτή Χίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Σταύρου Μιχαηλίδη, αναφορικά με το φράγμα Κόρης Γεφύρης στη Χίο. 18 μηνών ο κυβερνητικός βουλευτής και πρώην υπουργός κ. Μηταράκης της Χίου εγκαινίασε με αδειασμό το φράγμα. Προ 7 μηνών εσείς επισκεφτήκατε τη Χίο και χαρακτηρίσατε το έργο, όπως και το αεροδρομίου και το δικαστικό μέγαρο, στοιχειωμένα έργα. Μας διαβεβαιώσατε με μεγάλη ικανοποίηση ότι όλα θα τελειώσουν γρήγορα και μάλιστα τώρα, το διάστημα που μιλάμε, το φθινόπωρο. Τελικά, τίποτα από όλα αυτά δεν έχει ολοκληρωθεί, καμία υπόσχεσή σας δεν υλοποιήθηκε, δεν την κρατήσατε και ρωτάστε, κύριε Υπουργέ, ποιες εργασίες εκκρεμούν επιτέλους για την ασφαλή ολοκλήρωση του έργου φράγμα Κόρης Γεφύρη, που παρελήφθησαν και δεν προβλέφθηκαν τα τελευταία 20 χρόνια από την αρχική ανάθεση του έργου, στις οποίες αποδίδονται σήμερα οι καθυστερήσεις και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα παράδοσης του έργου σε πλήρη χρήση επιτέλους, δίχως κίνδυνο για την ευρύτερη κατάντη περιοχή. Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί για την εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και την απόδοση ευθυνών στους ηθήνοντες για τις πρωτοφανείς υπερβάσεις στα συμφωνηθέντα κόστη, εκτέλεσης δεκάδων εκατομμυρίων και στα οικεία χρονικά όρια για την έκδοση των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, των συμπληρωματικών συμβάσεων και όλα αυτά τα πράγματα. Και βεβαίως για ό,τι δεν έχει γίνει για την ποιοτική εκτέλεση του έργου. Η έκθεση Γκαζέτα, στην οποία αναφέρεστε, του 2023, δεν λέει ότι υπάρχουν κίνδυνοι. Λέει ότι έχει παρακολουθήσει με τις πιθανές αβεβαιότητες του σφάλματος σε ό,τι αφορούν τη σεισμική διέγερση, τη μηχανική συμπεριφορά του υλικού του σκληρού επιχώματος και την αποδοτικότητα του συστήματος αποστράγγισης και βρήκε ότι η πλήρωση του φράγματος είναι εφικτή. Απλώς πρέπει να υπάρξουν κατά τη διάρκεια αυτής της πλήρωσης παρατηρήσεις, οι οποίες να καταλήγουν στο ποιο είναι η πιθανή οριζόντια μετακίνηση στη φάση αυτή. Τώρα, προφανώς ήρθα και είπα ότι θα ασχοληθούμε με αυτό το έργο και θα προχωρήσει αυτό το έργο. Και όντως, με αυτές τις ημέρες, δηλαδή στο τέλος του φθινοπόρου, βρισκόμαστε στη φάση όπου με το ΙΠΑΤ έχουμε συμφωνήσει στη χρηματοδότηση του υπολείπου του έργου. Θα γίνει το τεχνικό δελτίο, θα υποβληθεί τώρα το τεχνικό δελτίο, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει η χρηματοδότηση των υπολοιπωμένων εργασιών, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην πλήρωση του φράγματος. Εκείνο το οποίο θα έχει ιδιαίτερη σημασία είναι το εξής. Πρέπει να βρεθούν πόροι ώστε να κατασκευαστούν τα αντιπλημμυρικά έργα στο κατάντι τμήμα του φράγματος, αυτό που αφορά στο ρέμα το οποίο περνάει και περιμετρικά και μέσα σε κάποια σημεία από την πόλη της Χίου. Για να γίνει αυτό θα χρειαστεί ένα ποσό της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου. Έχουμε απευθυνθεί στον κύριο Μουτζούρη στην περιφέρεια. Ο κ. Μουτζούρης πραγματικά έχει δείξει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον για την κατασκευή αυτού του έργου, όπως και για τα υπόλοιπα έργα της Χίου, και θα θέλαμε στην προσπάθεια του να βρεθούν πόροι από το ΠΕΠ για να ολοκληρωθεί και αυτό το υπολοιπόμενο τμήμα του έργου, γιατί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν μπορεί να κατασκευαστεί, ούτε το Υπουργείο το δικό μας εκτελεί έργα αντιπλημμυρικά, είναι έργα τα οποία εκτελούνται στο πλαίσιο των περιφερειών. Θα θέλαμε και τη δική σας συνδρομή. Γιατί, όπως ξαναείπα και στην αρχή, νομίζω ότι αυτή η εκτουσίνικης παρακολούθηση των έργων της Χίου από τους βουλευτές της Χίου είναι ένα σημάδι ωριμότητας και της τοπικής κοινωνίας. Ευχαριστώ. Ήρθατε το Μάρτι, έχουμε τέλος του χρόνου και δεν, το έργο εκεί, η εικόνα του είναι ένας χιτά. Εκεί έχει καταντήσει. Δεύτερον, μας είπατε ως δικαιολογία και δεύτερον δεν απαντήσατε τελικά ευθύνες από τα 15 εκατομμύρια που έχουν πληρωθεί, 23 και θα πάνε με άλλα 3-4, αν θα γίνει ποτέ, στα 30 θα λογοδοτήσει κανείς? Έχετε ευθύνη, έχετε συνέστηση. Αντιλαμβάνεστε ότι η Χίος, ο περάντης της χώρας μας στο Αιγαίο,
Η γραμμή Μαζινό, η εθνική, πεθαίνει χωρίς νερό. Δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Καίγονται τα πάντα. Και εσείς μας λέτε τι γινόταν το 2012 και το 2013. Είπατε στοιχείο, σαν δικαιολογία, στις τηλεοράσεις. Είναι καταγεγραμμένα και θα τα καταθέσω και στα πρακτικά, τα δημοσιεύματα. Ότι νέες διατάξεις από ένα φράγμα που έπεσε στη Ρωσία μας αναγκάζουν τώρα να σκεφτούμε αυτές τις κατάντι βελτιώσεις για όταν είναι πλημμυρίσει το έργο και τα λοιπά, το φράγμα να φύγουν. Δεν θέλω να πω τη λέξη ότι η κυβέρνηση λέει ψέματα, αλλά ανακρίβειες. Έχω εδώ αποφάσεις του 2014, τις υπουργικές, τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπουν αυτά τα οποία επικαλείστε εσείς ως καινούρια. Γιατί δεν τα λάβατε υπόψη από το 2019 που είστε κυβέρνηση. Μόνο ερχόμαστε το 2025 και βγει μια απόφαση στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και να τελειώσει πότε, αν θα τελειώσει. Έτσι μπορεί, κύριε Υπουργέ, με τέτοιες συνοήσεις, με τέτοια επίβλεψη, με τέτοια διαχείριση των έργων σε ένα μεγάλο νησί. Τρία μεγάλα έργα είχατε. 5 χρόνια, κοιτάξτε, καταδικάσει να είναι, όπως εσείς είπατε, στοιχειωμένα. Και δεν έχει κανένας ευθύνη. Δεν αισθάνεσαι εσείς ευθύνη και μας λέτε τώρα ότι προκυρήσετε. Την έχω την απόφαση, όχι από το Υπουργείο το δικό σας, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Εντάσσεται τώρα στο ΕΠΑ που θα αρχίσει πότε και θα τελειώσει πότε. Δηλαδή τέλος της δεκαετίας πάλι και βλέπουμε. Πώς θα ζήσει αυτό το νησί, το 5ο νησί του Αιγαίου, της Ελλάδας, της χώρας μας, πώς θα πάει μπροστά χωρίς νερό, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που είναι η κρίση, το μεγαλύτερο πράγμα που χρειάζεται σήμερα η ανθρωπότητα του νερού. Και εμείς πετάμε 30 εκατομμύρια και γράφονται στα πρακτικά ό,τι λέμε, και εγώ και εσείς. Μακάρι να τελειώσει το έργο. Αλλά οι πληροφορίες μας είναι ότι κανένας σε διευθυντική θέση στο Υπουργείο σας δεν υπογράφει για τίποτα. Εδώ είμαστε και μακάρι να διαψευστούμε. Είναι στοιχειωμένα τα έργα της ΧΙΟΥ. Και στο αεροδρόμιο υπάρχει ευθύνη τοπική, σας το έχω ξαναπεί χίλιες φορές. Η τοπική κοινωνία δεν έχει βοηθήσει, ποια τοπική κοινωνία, δηλαδή η τοπική επιχειρηματικότητα. Διότι όταν υπάρχει ένα μονοπόλιο εκεί το οποίο θέλει να διατηρήσει τη θέση του, είναι προφανές ότι δεν θα βοηθήσει να εξελιχθεί το αεροδρόμιο και δεν εξελίχθηκε. Το ίδιο, επιτρέψτε μου τώρα, δεν έχω απαντήσει σε αυτά και τα ξέρω ότι έχω απαντήσει, έτσι, και τα έχω αντιμετωπίσει. Γιατί, ας αφήσουμε αυτό το θέμα. Πάμε τώρα στο δικαστικό μέγαρο. Το δικαστικό μέγαρο θα δείτε ότι θα προχωρήσει με χίλια βάσανα θα προχωρήσει. Γιατί και αυτό ήταν μια μελέτη η οποία είχε προβλήματα. Θα προχωρήσει. Προχωράει. Το έχουμε δρομολογήσει. Προφανώς αυτά που κάνουμε δεν μπορούμε να βγούμε να τα πούμε δημόσια. Το τι κάνει η διευθύνουσα υπηρεσία, ούτε είναι η δουλειά της Βουλής να πηγαίνουν οι διευθύνουσες υπηρεσίες και να λένε ξέρετε κάνουμε το ένα, ξέρουμε ότι κάνουμε το άλλο. Το ίδιο συμβαίνει για το Κόρης Γεφύρης. Το Κόρης Γεφύρης σας λέω ότι το θέμα καταρχάς ορίμασε τον Φεβρουάριο του 2023. Τον Φεβρουάριο του 2023, τότε ήρθε η τελική έκθεση του καθηγητή Γκαζέτα. Μέχρι τότε ήταν ένα φράγμα που κανένας δεν ήξερε αν έχει την αστατική αντοχή να πληρωθεί. Κανένας. Εγώ δεν σας είπα ποτέ ότι στην Ρωσία υπήρξε οποιοδήποτε πρόβλημα. Είπα ότι η διοικητική αρχή φραγμάτων, επειδή άλλαξε ο κανονισμός φραγμάτων για να διοδοτήσει αυτό το φράγμα, έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες έχουν τεθεί από τον κανονισμό των φραγμάτων, ο οποίος ήρθε σε εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών. Έχετε δίκιο σε αυτό, δεν λέμε κάτι διαφορετικό. Αυτό είπα λοιπόν. Αυτό έβγαλε καινούργια έργα. Αυτά έπρεπε να χρηματοδοτηθούν. Ικανοποίηση εν μέρη, βλέπει στην απάντηση του Υφυπουργού Υποδομών Νίκου Ταχιάου για το φράγμα Κόρης Γεφύρη ο Αντιπεριφερειάρχης ΧΙΟΥ Παντελής Βρουλής. Σε δήλωσή του σήμερα, μετά τα όσα είδαμε, ο κύριος Βρουλής τόνισε ότι είναι σημαντικό που ο κύριος Ταχιάος είπε ότι το φράγμα μπορεί να γεμίσει με νερό παράλληλα με την εκτέλεση των αντιπλημμυρικών έργων που απαιτούνται βάσει των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη θωράκιση της ευρύτερης περιοχής. Τέλος, ο Αντιπεριφερειάρχης ΧΙΟΥ, αναφορικά με τη χρηματοδότηση των υπολοιπόμενων εργασιών, είπε ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου μπορεί να εξασφαλίσει το απαιτούμενο ποσό, αρκεί το Υπουργείο να ξεκαθαρίσει ότι δεν μπορεί να τις χρηματοδοτήσει. Πληροφορήθηκα από ό,τι διάβασα μάλλον πάλι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της ΧΙΟΥ την απάντηση αυτή την οποία έδωσε ο κύριος Υφυπουργός. Εν μέρη μας ικανοποιεί γιατί σε κάποια αποστροφή του λόγου του είπε ότι μπορεί να κλείσει το φράγμα, να γεμίσει δηλαδή, να πληρωθεί με νερό
Παράλληλα με τα συνοδά έργα τα οποία έχει εντάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μας ικανοποιεί. Τώρα για το 1,5 εκατομμύριο που αναφέρθηκε, εγώ έχω άλλη άποψη, άλλη γνώση, επειδή μου είχαν πει ότι είναι 3.200 και μάλιστα ότι θα τα έδιναν από το Υπουργείο μόλις ερχόταν τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα αντιπλημμυρικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εκεί είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε. Επαναλαμβάνω όμως ότι είμαστε αποφασισμένοι ότι πρέπει να κλείσει και αν δεν βάλει τα χρήματα το Υπουργείο, εμείς είμαστε αποφασισμένοι να τα δώσουμε από τους ΚΑΠ. Τρίτη και Τετάρτη που θα είμαστε στην Αθήνα για το ολοκαύτωμα των ψαρών, θα πάω και στο Υπουργείο, θα συναντήσω έναν υφυπουργό και πιθανόν και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ούτως ώστε να έχουμε μια αναλυτική απάντηση, να ξέρουμε δηλαδή τι πιστεύει το ίδιο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, διερευνήθηκε και εξιχνιάστηκε υπόθεση επενδυτικής απάτης μέσω διαδικτύου ύψους 608.955 ευρώ, που διαπράχθηκε κατά το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο του 2021 μέχρι τον Μάρτιο του 2023 σε βάρος ημεδαπής κατοίκου Χίου. Ταυτοποιήθηκαν δύο αλλοδαποί, 35 και 27 χρονών, οι οποίοι υποδιόμενοι εκπροσώπους επενδυτικής εταιρείας έπεισαν την παθούσα να εγκαταστήσει στον υπολογιστή της λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης. Ακολούθως, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της, δημιούργησαν λογαριασμούς σε ανταλλακτική εταιρεία κρυπτονομισμάτων, στους οποίους μεταφέρθηκε τμηματικά το χρηματικό ποσό που αναφέραμε. Μελητή δήλωσή του, ο Χιώτης βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκη σχολίασε ως εξής το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών. Συγχαρητήρια στον Ντόναλντ Τραμπ για την εκλογή του. Θα γραφτούν πολλά για την εκλογική αναμέτρηση και τις επιπτώσεις. Σίγουρα είναι μια αντίδραση στην επιθετική woke culture και στην παράνομη μετανάστευση. Η λέξη woke προσθέθηκε στο αγγλικό λεξικό της Οξφόρδης το 2017 και σημαίνει το να είσαι ξύπνιος, να γνωρίζεις τι συμβαίνει στην κοινότητα που σχετίζεται με το ρατσισμό και την κοινωνική αδικία. Την επόμενη Παρασκευή 15 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η δίκη για τα επεισόδια μεταξύ πολιτών και ανδρών των ΜΑΤ στο ξενοδοχείο Ερίθα τον Φεβρουάριο του 2020, τότε που η κυβέρνηση θέλησε να επιβάλλει δια της βίας με την παρουσία των κατασταλτικών δυνάμεων στο νησί την κατασκευή δομής προσφύγων και μεταναστών στο ΕΠΟΣ. Πρόκειται για δύο διαφορετικές δίκες που αρχικά είχαν οριστεί για σήμερα, αλλά λόγω κολλήματος αποφασίστηκε να συνεκδικαστούν την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου σε μια διαδικασία που, όπως υπολογίζεται, είναι πολύ δύσκολο λόγω πληθώρας μαρτύρων να ολοκληρωθεί σε μια ημέρα. Στο εδόλιο του μονομελούς πρωτοδικείου Χίου κάθισαν 30 χιώτες που κατηγορούνται ότι βιαιοπράγησαν κατά ανδρών των ΜΑΤ τον Φεβρουάριο του 2020. Η συγκεκριμένη δίκη είχε οριστεί αρκετές φορές το διάστημα που μεσολάβησε από τα επεισόδια, παίρνοντας συνεχώς αναβολή για διάφορους λόγους. Αξίζει να αναφερθεί ότι νωρίτερα προηγήθηκε η δίκη που αφορούσε έναν κατηγορούμενο πολίτη για επεισόδιο με ΜΑΤ στο ΕΠΟΣ το απόγευμα της 26ης Φεβρουαρίου του 2020, στον οποίο το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 2 ετών με τριετή αναστολή για το αδίκημα της βίας κατά υπαλλήλων, στην οποία συμφώνησαν εισαγγελέας και δικαστής. Ο συγκεκριμένος πολίτης κατηγορούταν ότι πέταξε πέτρες κατά των αστυνομικών των ΜΑΤ. Γιορτάζουν αύριο τα Μεστά και η χωριοκλησιά των Παμεγίστων Ταξιαρχών, η μεγαλύτερη του νησιού. Το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου κυρίου Μάρκου, η οποία θα μεταδοθεί απευθείας από την Αλήθεια TV. Επίσης πανηγυρίζουν ο ιερός ναός Ταξιαρχών στο Ριζάρι, ενορίας Αγίας Μαρίνας Καλοπλήτη, και το παρεκκλήσιο των ταξιαρχών της ενορίας του Αγίου Ιακώβου στην οδό Πετροκοκκίνων στο δρόμο της Γέχα. Από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου γνωστοποιήθηκε το πρόγραμμα εορτασμού της 11ης Νοεμβρίου με τις εκδηλώσεις να ξεκινούν από την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου στα σχολεία, να συνεχίζονται την Κυριακή 10 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι με την έπαρση της Μεγάλης Σημαίας στο νότιο λιμενοβραχείο Αχίου, αλλά και τον πανηγυρικό εσπερινό για την εορτή των Πολιούχων Αγίων της Χίου στη Μητρόπολη και να κορυφώνονται ανήμερα της επετείου με τη δοξολογία στη Μητρόπολη στις 10.30 το πρωί, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Ινουσών κύριος Μάρκος θα εκφωνήσει τον πανηγυρικό της ημέρας και θα ακολουθήσει η παρέλαση που θα ξεκινήσει 12 το μεσημέρι στην Οδό Δημοκρατίας. Όπως ανακοίνωσε
η Νομαρχιακή Επιτροπή Χίου του ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρός του και βουλευτής Θεσσαλονίκης Νίκος Ανδρουλάκης, τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της Χίου από τον Οθωμανικό ζυγό. Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορύδης. Με καταγεγραμμένη την επιτυχία του μέτρου της Visas Express για την επταήμερη παραμονή των Τούρκων επισκεπτών στην Ελλάδα, έτσι όπως αποτυπώθηκε απολύτως στους φετινούς αριθμούς ρεκόρ των επισκεπτών από τη γείτονα χώρα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και δεδομένου ότι το μέτρο αυτό λήγει τον ερχόμενο Μάρτιο, ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Βορείου Αιγαίου, Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρος, καλεί τους Υπουργούς Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη και Τουρισμού να διερευνήσουν εγκαίρως τις δυνατότητες παράτασης της ισχύως του και για την επόμενη χρονιά. Ως μια ενωτική κίνηση με στόχο ένα διεκδικητικό και εξωστρεφές επιμελητήριο, χαρακτήρισε το ενιαίο ψηφοδέλτιο «Ενωτική κίνηση το επιμελητήριο όπως πρέπει να είναι», ο και εκ νέου υποψήφιος πρόεδρος Παντελής Λεγάτος. Σε δηλώσεις του μετά την παρουσίαση του μοναδικού συνδυασμού που διεκδικεί την ψήφο των επαγγελματιών του νομού, ο κύριος Λεγάτος υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα ψηφοδέλτιο που αποτελείται κατά 80% από νέα πρόσωπα, ενώ υπάρχει εκπροσώπηση όλων των επαγγελματικών κλάδων αλλά και των περιοχών Ινουσών και Ψαρών. Αξίζει να σημειώσουμε, όπως το διευκρίνησε και ο ίδιος, ότι η τελευταία φορά που υπήρχε ένα μόνο ψηφοδέλτιο στις εκλογές του επιμελητηρίου ήταν το 1918. Με χαρά χτες ανακοινώσαμε το ψηφοδέλτιο της ενωτικής κίνησης. Θα πω ότι είναι περίπου 80% διαφοροποιημένο από το ψηφοδέλτιο του 2017. Θα δείτε ότι υπάρχουν αρκετά νέα πρόσωπα και μάλιστα πρόσωπα τα οποία δεν έχουν ξανασχοληθεί με κάποια αντίστοιχη εκλογική διαδικασία, που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα δείτε ότι υπάρχουν όλα τα επαγγέλματα αλλά και η γεωγραφική κάλυψη όλου του νησιού, αλλά ακόμα και από τις Ινούσες και από τα Ψαρά. Επίσης, όλα τα πρόσωπα τα οποία είναι σε αυτό το ψηφοδέλτιο είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι επιχειρηματίες, καθημερινά βιώνουν τα προβλήματα και τις δυσκολίες του επιχειρήν και υπάρχει αυτό το κολλάζ καινούριων ιδεών που θέλει το επιμελητήριο για να πάει μπροστά. Θέλουμε λοιπόν ένα επιμελητήριο το οποίο θα είναι πιο διεκδικητικό, θα είναι πιο εξωστρεφές και θα είναι ένα επιμελητήριο για όλους. Είναι σημαντικό το λοιπόν στις επερχόμενες εκλογές που είναι στις 16 και 17 Νοεμβρίου η ψήφος να υπάρξει και να μην είναι μια απλή διαδικασία τυπική ότι υπάρχει αυτό σαν υποχρέωση, αλλά να το δούμε αυτό σαν μια αρχή για να κάνουμε και το επιχειρήν μας αλλά και το νησί μας καλύτερο. Κύριε Λεγάτη, είναι η πρώτη φορά που έχουμε, ή τουλάχιστον έχει να συμβεί πάρα πολλά χρόνια, να έχουμε μόνο ένα ψηφοδέλτιο στις εκλογές του επιμελητηρίου. Θεωρείτε ότι αυτό βοήθησε στο να συγκεντρώσετε και ένα πολύ μεγάλο και ικανό αριθμό υποψηφίων? Το ότι δεν υπήρχε δηλαδή η εναλλακτική για κάποιους που ήθελαν να ασχοληθούν με το επιμελητήριο? Αυτό όντως είναι αλήθεια ότι από το 1918, από όσο γνωρίζουμε από την ιστορία του επιμελητηρίου, δεν έχει ξαναυπάρξει για τυχείο τουλάχιστον ένα ψηφοδέλτιο. Αυτό να σας πω επειδή όταν ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε το συνδυασμό της ενωτικής κίνησης ξανά, δεν ξέραμε ότι θα υπάρχει και κάποιο άλλο ψηφοδέλτιο. Άρα ουσιαστικά όσους έχουμε επιλέξει και όσοι επέλεξαν να είναι σε αυτό το ψηφοδέλτιο είχαν επιλεγεί και είχαν επιλέξει αυτό το ψηφοδέλτιο πριν από το να γνωρίζουμε ότι θα είναι τελικά το μοναδικό. Οπότε θα πω ότι όχι, δεν ήταν αυτό το κριτήριο, απλά η δυναμική, αυτή η δουλειά η οποία έχει γίνει τα προηγούμενα 7 χρόνια, η οποία νομίζω από την απήχηση που είχαμε από τους συναδέλφους επιχειρηματίες ήταν αρκετά μεγάλη. Θεωρώ ότι ήταν το κίνητρο για να συμμετέχουν σε αυτή την εκλογική διαδικασία και για να επιλέξουν αυτό το ψηφοδέλτιο, την ενωτική κίνηση. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, εξιχνιάστηκε η υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε πριν από 7 μήνες περίπου από 44χρονο ημεδαπό σε βάρος αλλοδαπού κατοίκου Χίου. Στο πλαίσιο αγοράς συσκευής παραγωγής καφέ μέσω αγγελίας στο διαδίκτυο, ο Παθών ήρθε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον 44χρονο, ο οποίος κατάφερε να τον πείσει, εξαπατώντας τον, να καταθέσει σε τραπεζικό λογαριασμό το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ. Όπως γνωστοποιείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2024 η εφαρμογή της απόφασης του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου που προβλέπει την απαγόρευση της διέλευσης φορτηγών οχημάτων άνω των 3,5 τόνων
μεικτής χρήσης επί της χερσαίας ζώνης λιμένος Χίου, καθώς και των βιτιοφόρων οχημάτων παντός είδους ταξινόμησης, των υδροφόρων οχημάτων και οχημάτων μηχανημάτων έργων, στο πλαίσιο βελτίωσης της οδικής κυκλοφορίας, αύξησης του βαθμού οδικής ασφάλειας και μείωσης της συχορύπανσης. Τα εν λόγω οχήματα θα μπορούν να διέρχονται αν πρόκειται να ταξιδέψουν. Μία πολύ σημαντική για το Δήμο Ψαρών εξέλιξη είναι η εξασφάλιση πρόσθετης χρηματοδότησης με το ποσό των 243.000 ευρώ για την υλοποίηση του έργου κατασκευής κλειστής αίθουσας αθλητικών δραστηριοτήτων στο Δήμο της Ηρωικής Νήσου Ψαρών. Με αφορμή την εξέλιξη αυτή, ο Δήμαρχος των Ψαρών Κώστας Βρατσάνος δήλωσε ότι πρόκειται για την επιπλέον χρηματοδότηση που απαιτήθηκε έπειτα από την επικαιροποίηση της μελέτης του έργου, που ολοκληρώθηκε σε στενή συνεργασία και με την πολύτιμη συνδρομή της ΕΕΤΑ. Αυξημένη και τον Οκτώβριο του 2024 ήταν η αεροπορική κίνηση στοιχείου συγκριτικά με τον Οκτώβριο του 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Συγκεκριμένα, στις κατά 4,39% περισσότερες πτήσεις που εκτελέστηκαν στις γραμμές εσωτερικού, είχαμε 476 πτήσεις έναντι 456 πέρσι, και είχαμε 11.821 επιβάτες που ήρθαν στοιχείο, δηλαδή αύξηση 9,3%, αφού τον Οκτώβριο του 2023 είχαν έρθει 10.815 και έφυγαν 13.700, αύξηση 7,81% σε σχέση με πέρσι. Λόγω συντήρησης του δικτύου του, ο διαχειριστής ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή του Δημοτικού Σχολείου Χαλκιούς και στη Βιοτεχνία Γλυκών Χίου Μαρίνος. Το Σάββατο 9 Νοεμβρίου πάλι 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, διακοπή θα κάνει στην περιοχή Κουτρουλόμηλου Σπηλαδίων. Ο 85ος ετήσιος μαθηματικός πανελλήνιος διαγωνισμός της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας Θαλής θα πραγματοποιηθεί στοιχείο αύριο Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι στις κτηριακές εγκαταστάσεις του 1ου Γυμνασίου Χίου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές Δευτέρας και Τρίτης Γυμνασίου καθώς και όλων των τάξεων του Λυκείου. Οι μαθητές που θα διακριθούν θα έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη δεύτερη φάση, τη φάση Ευκλείδης, τον προσεχή Ιανουάριο. Το βιβλιοπωλείο Πηξίδα και η συγγραφέας διδάκτορ Μαρία Δουρίδα Μηταράκη παρουσιάζουν σήμερα διαδραστικά αφήγηση του παιδικού βιβλίου με τίτλο «Η Φελίσια και οι Λαμπυρίδες του Βυθού». Είναι όμως εδώ μαζί μας η συγγραφέας του βιβλίου να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Να σας καλωσορίσουμε, κυρία Δουρίδα Μηταράκη. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Είναι το υπαριθμόν 5. Το υπαριθμόν 5, λοιπόν, παιδικό βιβλίο. Αν δεν κάνω λάθος, η ενασχόλησή σας με τη συγγραφή, γιατί έχετε ασχοληθεί με την φυσικοθεραπεία και την φυσιολογία, η ενασχόλησή σας με τη συγγραφή και δι παιδικών βιβλίων προέκυψε από τη γέννηση του παιδιού σας, της κόρης σας. Ακριβώς, ναι. Όμως, φαντάζομαι η μικρή έχει μεγαλώσει, αλλά εσείς συνεχίζετε να γράφετε. Έτσι είναι. Από τότε που γεννήθηκε η Ελισάβετ, άρχισε να σκαρφίζομαι ιστορίες, να τις λέω. Και μετά από 2 χρόνια που σπούδασα δημιουργική γραφή και το παιδικό παραμύθι σε σεμινάρια επιμόρφωσης, αποφάσισα να γράψω την πρώτη ιστορία σε εκδοτική σε μορφή που θα μπορούσε να εκδοθεί, σε εκδόσιμη μορφή. Και έτσι το πρώτο βιβλίο, η Μπουμπού, βγήκε το 2016. Και φτάσαμε αισίως στο 5ο. Η Φελίσια και οι Λαμπυρίδες του Βυθού. Αυτό με τι έχει να κάνει, τι πραγματεύεται? Όλα μας τα βιβλία πραγματεύονται τα συναισθήματα, γιατί έχω προσωπικό ενδιαφέρον, αλλά και όλη η ομάδα που συνεργαζόμαστε έχει ενδιαφέρον στο κομμάτι των συναισθημάτων. Το πιο πρόσφατο όμως, η Φελίσια και οι Λαμπυρίδες του Βυθού, είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει επιμεληθεί και ψυχολόγος και ψυχοπαιδαγωγός και έχουμε φτιάξει με πολύ μελετημένο τρόπο την ιστορία της Φελίσιας για να πούμε ότι τα συναισθήματα είναι πολύ σημαντικό να τα αναγνωρίζουμε από μικρή ηλικία αλλά και ενήλικες και να τα ονοματίζουμε, το οποίο θα οδηγήσει στο να τα εκφράσουμε και άρα να αποφορτίσουμε την έντασή τους. Και φυσικά όταν κάτι τέτοιο το μαθαίνει ένα παιδί, γίνεται και πολύ πιο συνειδητοποιημένος ενήλικας, φαντάζομαι. Έτσι λένε οι επιστήμονες της ψυχολογίας και σε αυτό στοχεύουμε. Αλλά ακόμα και εμείς που δεν έχουμε μάθει
να το κάνουμε από παιδιά. Είναι σημαντικό να μπορέσουμε τώρα να το καταφέρουμε σε όσο μεγαλύτερο βαθμό γίνεται. Πάντως, για να κρίνω από το γεγονός ότι είναι δεύτερη χιλιάδα, το βιβλίο πρέπει να έχει γίνει ήδη δεκτό με αρκετό ενθουσιασμό από τους, όχι μόνο μικρούς, αλλά ίσως και πιο μεγάλους φίλους. Αυτό είναι αλήθεια. Έγινε ανατύπωση αμέσως μετά την πρώτη, χρονικά εννοώ, γιατί εξαντλήθηκε και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Έχει γίνει πολύ αγαπητό από τα παιδιά, αλλά και από τους γονείς που το διαβάζουν στα παιδιά, αλλά και που βλέπουν δικά τους κομμάτια μέσα σε αυτό το βιβλίο, μέσα σε αυτή την ιστορία. Και παίρνουμε κι εμείς μεγάλη χαρά και όταν το διαβάζουμε και όταν κάνουμε παρουσιάσεις σε σχολεία, μας καλούν σε βιβλιοπωλεία, όπως σήμερα, ας πούμε. Η Ελισάβετ κάνει κριτική στα βιβλία που γράφει η μαμά? Κάνει, ναι. Από πάντα έκανε. Στην αρχή στις εικονογραφίσεις είχε ένσταση. Στη συνέχεια είχε και στις ιστορίες. Θυμάμαι μάλιστα συγκεκριμένα για τον Ρόκο, το Κόκκινο Ελάφι, που είναι το δεύτερο βιβλίο που εκδώσαμε. Έχουμε μία σκηνή που έχει πολύ βία, τα ελάφια τσακώνονται μεταξύ τους και χτυπιούνται και μου είπε, «Μαμά, αυτό είναι πολύ βίαιο, δεν μ' αρέσει αυτή. Αυτό το τμήμα στην ιστορία δεν με συγχύζει», μου είπε. Και το βγάλατε? Δεν το έβγαλε, όχι, γιατί είμαι κι εγώ πολύ δυναμική και έχω άποψη, αλλά το εξομάλυνα λίγο, ναι, το έκανα μία λίανση. Μάλιστα. Η Φελίσια λοιπόν και οι Λαμπυρίδες του Βυθού, το τελευταίο βιβλίο. Εύχομαι καλή επιτυχία, να πάει καλά και να πάμε και στην επόμενη χιλιάδα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Κι εγώ. Γεννημένος στις Καριές το 1968, ο Γιάννης Ρες δεν ήθελε τίποτα άλλο στη ζωή του από το να γίνει δάσκαλος. Μετά από 28 χρόνια στις τάξεις, βρίσκεται σήμερα στην ηλεκτρική καρέκλα του προϊσταμένου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, προσπαθώντας μετά τις τάξεις σε πολλά σχολεία, να βάλει τάξη σε 69 διδακτήρια, 685 εκπαιδευτικούς και 3.002 μικρούς μαθητές. Την εμπειρία, αλλά και τις απόψεις του για παιδαγωγικά ζητήματα, μεταφέρει στον Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, σήμερα μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Έχω 5 βιβλία, έχω αρκετές δημοσιεύσεις επιστημονικά περιοδικά. Τα βιβλία έχουν αντικείμενο εκπαίδευση, ναι. Διοίκηση εκπαίδευσης, αξιολόγηση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Ναι. Αρκετές ανακοινώσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων και σε διεθνή περιοδικά. Επίσης, έχω και ακαδημαϊκή ιδιότητα. Είμαι διδακτικό προσωπικό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και συνεργάζομαι με αρκετά πανεπιστήμια ελληνικά. Κάθε πότε γίνεται αυτό το μάθημα? Συνήθως Σάββατα γίνονται, ακριβώς λόγω φόρτου εργασίας, κατά βάση με την μέθοδο της εξαποστάσεως σε τμήματα φοιτητών και κάποιες έκτακτες περιπτώσεις πάλι Σάββατα στην Αθήνα. Μάλιστα. Είναι απαραίτητα αυτά για ένα δάσκαλο? Γιατί τα κάνει αυτό ο Γιάννης Ρες, δηλαδή για να γίνει προστάμενος? Όχι, σε καμία περίπτωση. Του βγαίνουν πώς? Κύριε Τζούμα, δεν φτάνει δηλαδή να πας σε μια τάξη να διδάξει, να μείνει σε αυτό το λειτουργήμα, σε αυτό το ρόλο, πρέπει να προσθέσει αυτά όλα? Κάνω τώρα το κακό. Ναι, ναι. Σίγουρα για την κατάληψη μιας θέσης ευθύνης, ίσως είναι και υπερβολικά αυτά που με ρωτήσατε και σας είπα. Ωστόσο, είναι η αγάπη για τη μάθηση. Πιστεύω ακράδαντα ότι η ταχύτητα παλαίωσης της γνώσης είναι απίστευτη, αλίμονο αν κάποιος μείνει στα κεκτημένα της γνώσης, τα πτυχία του, και δεν τα ανανεώνει, δεν τα επικαιροποιεί, της γνώσης δηλαδή. Χρειάζεται μια συνεχής ενασχόληση μετά της εκπαίδευσης. Και ως τέτοιοι πυλώνες, πέρα από την τυπική εκπαίδευση, είναι και η διαβίου μάθηση. Μάλιστα. Επιμορφωτικά προγράμματα, επιμορφωτικά σεμινάρια, διαλέξεις. Μάλιστα. Αυτό μάλλον πρέπει να αφορά κάθε δάσκαλο, να μην μείνει καλό μόνο στα... Καλό είναι ναι. Όλοι οι εκπαιδευτικοί, επειδή είναι ένας εξόχως ευαίσθητος τομέας, να
νοιάζεται ο ίδιος να επικαιροποιεί συνεχώς και να ενισχύει, να εμπλουτίζει, αν θέλετε, το γνωστικό του, το επιστημονικό του υπόβαθρο. Μάλιστα. Προς όφελος των μαθητών μας πάντα, έτσι. Ναι. Τα ίδια τα παιδιά βοηθούν στην εμπλουτισμό των γνώσεων. Τα ίδια τα παιδιά. Ναι, αν βοηθούν. Με τις ερωτήσεις του, με το... Ναι, ναι, γιατί... Έχουμε να κάνουμε με παιδιά διαβόλους, που δηλαδή, καταλαβαίνετε τι εννοώ, που ψάχνονται, που μπορεί να φέρουν το δάσκαλο σε δύσκολη θέση, που πρέπει να το αντιμετωπίσει, ή όχι. Είναι γεγονός ότι η πληροφορία πλέον που διατίθεται στους μαθητές είναι ο όγκος της και η ευκολία πρόσβασης στην πληροφορία από τους μαθητές τεράστια. Γεγονός που σημαίνει ότι καθόλου απίθανο δεν είναι μία ερώτηση, μία απλή ερώτηση στην τάξη από έναν μαθητή που έχει παραστάσεις από το οικογενειακό του περιβάλλον, ναι, να φέρει σε δύσκολη θέση έναν εκπαιδευτικό ο οποίος δεν έχει φροντίσει να επικαιροποιεί συνεχώς τις γνώσεις. Ναι, συμβαίνει. Συμβαίνει. Ή μπορεί άνετα να συμβεί. 12 έργα 7 συνθετών από τυχείο, τις Ινούσες και τα Ψαρά θα ακουστούν σε συναυλία στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου Φίλων της Μουσικής του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, στην Οδό Βασιλίσσης Σοφίας και Κόκαλη 1, την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου, 8.30 το βράδυ. Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Χίου τιμά το Σάββατο 9 Νοεμβρίου, 11.30 το πρωί, τη μνήμη του αημνήστου υποσμηναγού Στυλιανού Παναγιφτόπουλου, με αρχιερατική επιμνημόσυνη δέηση στο χώρο της αναθεματικής στήλης στη Λεωφόρο Ενώσεως. Στην τελετή θα παραστούν η σύζυγος του αημνήστου υποσμηναγού Αγγελική, καθώς ο γιος και ο γιος του σμηναγού Παναγιώτης Παναγιφτόπουλος, μετά τη σύζυγου του και του γιού τους Στυλιανού. Εκδήλωση παρουσίασης του νέου βιβλίου του Στρατή Μπαλάσκα «Γεωγράφοντας», 28 ταξίδια μέσα από τις σελίδες του περιοδικού «Γεώ και Γεωτρόπιο» της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία», οργανώνουν στοιχείο οι εκδόσεις ΑΠ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 6.30 το απόγευμα στο Μορφωτικό Σύνδεσμο Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Ο Φάρος. Ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοραΐδη οργανώνει το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 6.30 το απόγευμα στο Ομήριο παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξανδρου Τενεκετζή, επίκουρου καθηγητή Ιστορίας της Τέχνης στο Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, «Τα μνημεία για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο». Οικονομαχίες στην Ευρώπη του ψυχρού πολέμου 1945-1975. Η τελετή απονομής των αναμνηστικών βραβείων στις θεατρικές ομάδες της Χίου που συμμετείχαν στο 3ο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου της Προόδου Καλλιμασιάς θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα Θεάτρου της Προόδου. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με τη θεατρική παράσταση «Η ζωή είναι μαζί» από το Παιδικό Εργαστήρι Θεάτρου της Προόδου σε διδασκαλία Ειρήνης Σταμούλη. Με εκκλησιαστική κατάνοιξη και λειτουργική λαμπρότητα θα εορταστεί φέτος ο Άγιος Νεκτάριος στους χώρους που έζησε ως δάσκαλος και χειροτονήθηκε διάκονος. Όπως ενημερώνει η Ιερά Μητρόπολη Χίου, το απόγευμα της 8ης Νοεμβρίου θα τελεστεί αρχιερατικός μεγάλος εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου στο Λυθί, όπου ο Άγιος Νεκτάριος ήταν δάσκαλος χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελώου κυρίου Νίφωνος και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου κυρίου Μάρκου. Το πρωί του Σαββάτου στο Λυθί θα ιερουργήσει ο Σεβασμιωτάτος Χίου, ενώ στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό όπου ο Άγιος Νεκτάριος χειροτονήθηκε διάκονος θα εκτεθούν σε προσκύνηση τα ιερά του Άμφια και θα λειτουργήσει ο Θεοφιλέστατος Αχελώου. Το απόγευμα του Σαββάτου, οι δύο αρχιερείς θα παρακολουθήσουν στο Δημοτικό Σχολείο του Κάμπου την εορτή των δασκάλων της Χίου για τον συνάδελφο και προστάτη τους Άγιο Νεκτάριο. Το Σάββατο 9 Νοεμβρίου εορτάζει το Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου της Ενορίας Αγίου Νικολάου νησί Βροντάδου. Αύριο Παρασκευή 6 το απόγευμα θα ψαλεί η ακολουθία του Πανηγυρικού Εσπερινού μετά Αρτοκλασίας και το Σάββατο 9 Νοεμβρίου η ακολουθία του όρθρου και συνεχεία η Θεία Λειτουργία που θα αρχίσουν στις 7 το πρωί. Στα πλαίσια εορτής της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θυλασμού θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 6 το απόγευμα στο Book Cafe του βιβλιοπωλείου Πηξίδα ομιλία με θέμα «Μια σύγχρονη ματιά στο μητρικό θυλασμό». Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Κέντρου Υγείας Χίου και της πρώτης τοπικής μονάδας Υγείας Χίου με επιστημονικούς συνεργάτες την παιδίατρο Κατερίνα Κουρτέση και την ψυχολόγο Μαρία Τσικουδή Καλαγκιά. Στις
αθλητικές μας ειδήσεις τώρα. Ο ναυτικός ομίλος Χίου έχασε με 6-5 στα πέναλτι, 5-5 ο κανονικός αγώνας από τον Εθνικό για την πρώτη φάση του κυπέλου Ελλάδος στο πόλο ανδρών και αποκλείστηκε από τη συνέχεια. Έγινε ένα νευρικό παιχνίδι όπου κυριάρχησαν οι άμυνες με τη χιώτικη ομάδα ιδίως στο πρώτο ημίχρονο να αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα στον επιθετικό τομέα. Στο δεύτερο ημίχρονο η κατάσταση βελτιώθηκε με τον Όχ να προηγείται με 5-3 και να δείχνει ότι βρίσκεται κοντά στη νίκη. Όμως η ομάδα του Πειραιά μείωσε 37 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος και κατάφερε να ισοφαρίσει τον αγώνα με σούτ από κοντά, ακριβώς με το σφύριγμα της λήξης. Τα 8 λεπτά 0-1, 2-2, 2-0 και 1-2. Σκόρερς για το ναυτικό Μιλοχίου, Δερμιτζάκης και Ντέιτ από 2 γκολ και δευτεραίος 1. Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΠΕΚΕΒ έχασε με 31-3 στον Πειραιά από τον πρωταθλητή Ολυμπιακό για την πέμπτη αγωνιστική της Α1 πόλο των γυναικών. Σκόρερς της χιώτικης ομάδας η Κεχαγιόγλου με 2 γκολ και η Μανιάτη με 1. Επίσης, για την πέμπτη αγωνιστική της Α1 πόλο των γυναικών, η Βουλιαγμένη νίκησε εκτός έδρας τον Πανιόνιο με 12-5. Για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Β' κατηγορίας Χίου, ο Βαρβασιακός νίκησε την Καλαμωτή με 2-0. Στην πρόβλεψη του καιρού τώρα, αύριο Παρασκευή ο καιρός στη Χίου θα είναι αίθριος, η άνεμοι βόρειοι εντάσσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 38 έως 82%. Και πριν κλείσουμε το δελτίο μας, οι απαραίτητες χρήσιμες πληροφορίες της ημέρας. Μέχρι τις 8.30 το βράδυ για την πόλη της Χίου διημερεύουν τα φαρμακεία Δημητριάδη στη συμβολή των οδών Βερίτης και Κρίνης 2 στο Βαρβάση, Μαρή στην οδό Καλοπλήτη 2, και Χαμέτη στην οδό Πολυτεχνείου 13, ενώ από τις 8.30 και μετά για την πόλη διανυκτερεύει το φαρμακείο Κιλιάρη στην οδό Βλαταριάς. Εκτός πόλης εφημερεύουν στο Βροντάδο το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό έφτασε στο τέλος του το απόψινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Από εμάς πολλές ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας!